Στις 16 Μαρτίου 1935, μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους διπλωμάτες και τους πολιτικούς των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. Στη Γερμανία δημοσιεύεται ο νόμος με τον οποίο επαναφέρεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και προβλέπεται η συγκρότηση στρατού 36 μεραρχιών. Το μέτρο αυτό ουσιαστικά καταργεί τη συνθήκη των Βερσαλιών, που εξακολουθούσε να αποτελεί τη βάση της ευρωπαϊκής ισορροπίας. Η Αγγλία, που αντιμετωπίζει διαλλακτικά τον Χίτλερ, και η Γαλλία, που επιμένει να τηρηθεί αυστηρά η συνθήκη των Βερσαλιών, εμφανίζονται διχασμένες μπροστά στο γερμανικό εθνικιασμό. Αντίθετα στη Γερμανία, οι επιφυλάξεις που διατηρούσαν ακόμη απέναντι στο Χίτλερ πολύ παραδοσιακοί αξιωματικοί, παραχώρησαν τη θέση τους στον ενθουσιασμό και την απεριόριστη εμπιστοσύνη προς εκείνον που λύτρωνε το στρατό από τα επέσχυντα δεσμά των Βερσαλιών. Με τον ενθουσιασμό των χιλιάδων νέων πληρωτών και τα αλλεπάλληλα γυμνάσια, η Γερμανία ξαναβρίσκει την πίστη της στις αξίες του στρατού και του πολέμου. 2 μήνες αργότερα, η γερμανική οικονομία τίθεται επισήμως στην υπηρεσία του επανεξοπλισμού.